Βουτιά στα οικονομικά. Καλημερίζοντας τον πρόεδρο των φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλημέρα. Αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Χριστοφοράκη. Υπάρχουν μια σειρά από ειδήσεις οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την χθεσινή ημέρα. Σαφέστατα, αυτό που κυριαρχούσε ως είδηση σε όλα, ας πούμε, τα πηγαδάκια και όποιου το άφημί είχε την τιμητική του στη χθεσινή πρώτη μέρα, ήταν η πλατφόρμα αναφορικά με την επιδότηση των καυσίμων, ε? Ναι, ναι, ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Η πλατφόρμα λειτουργήσε από χθες και μέχρι 30 του μήνα. Η λειτουργία θα είναι με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί για τους δικαιούχους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι για παράδειγμα ήταν 0-1 όσων δικαιούχων το αφημί έλυγε σε 0-1 και 2 μπορούν να υποβάλουν. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν δικαιούχοι που το αφημί τους λύγει σε 0-1, 2, 3 και 4 και όσο περνάνε οι μέρες σταδιακά έως τις 30 Τετάρτου, που από εκεί και μετά θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου του αφημί. Ήταν λίγο κοντά 150.000 χθες οι αιτήσεις. Κοίταξε, είναι μια πλατφόρμα πολύ διαφημισμένη, ο κόσμος την περίμενε με αγωνία. Η συμπλήρωση η συμπλήρωση συγκεκριμένης φόρμας που βγαίνει μπαίνοντας στην πλατφόρμα είναι πάρα πολύ απλή διαδικασία. Θεωρώ ότι οι πολίτες και ειδικότερα οι μικρότερες ηλικίες, όσοι έχουν εν πάση περιπτώσει μεγαλύτερη εξοικείωση στους υπολογιστές, στα smartphone και στις νέες τεχνολογίες, πολύ εύκολα μόνοι τους πήγαν, υπέβαλαν το αίτημά τους και προχώρησε η διαδικασία η συγκεκριμένη. Βέβαια, αν εχθές σε τρία ψηφία ήταν 150.000, φανταστείτε πόσοι είναι τελικά οι δικαιούχοι μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο ψηφίο που είναι το 9 στις 30 του μήνα. Ναι, και από την άλλη δεν ξεχνάμε ότι υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι μπορεί να μείνουν προς τα πίσω, γιατί από την 1η του Μάη ο καθένας από εμάς, ανεξάρτητα από το που λύγει το δικό του το αφημί, δηλαδή ποιο ψηφίο έχει, θα μπορεί να κάνει την αίτησή του, αλλά μετά την 1η του Μάη. Τώρα, δώστε μου μόνο τη δυνατότητα να πω το εξής, κύριε Χριστοφοράκη, και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Ότι μέσα σε όλα αυτά, δηλαδή λειτουργία της πλατφόρμας, το τι γίνεται, τα άφημοι που κάθε μέρα μπορούν να κάνουν αυτή την αίτηση, να υποβάλουν αυτή την αίτηση κλπ, το πότε θα μπορεί κάποιος να εισπράξει τα χρήματα αυτά, νομίζω είναι μετά από 2 ημέρες από τότε που θα υποβάλει κάποιος την αίτηση. Λοιπόν, είναι 2 εργάσιμες ημέρες από την έγκριση της αίτησης. Η αίτηση εγκρίνεται βέβαια την ίδια μέρα της υποβολής της, όπως εγκρίνουν τα κριτήρια. Οπότε ουσιαστικά λέμε το ίδιο πράγμα. 2 ημέρες μετά. Να δώσω μια διευκρίνηση, αν θέλετε, ως προς τις προθεσμίες που αναφέραμε πριν. Το ότι από 30 Τετάρτου και μετά, μάλλον έως 30 Τετάρτου, υποβάλλουμε αιτήσεις με βάση το τελευταίο ψηφίο δαθμί. Δεν σημαίνει ότι η προθεσμία για την πλατφόρμα λύγει άμεσα. Η προθεσμία για να υποβάλει κάποιο αίτημα και να μπει και να λάβει τα 50 ή 30 ευρώ ή 55 και 35 αν επιλέξει την ψηφιακή κάρτα, λύγει στις 36 που λύγει και η περίοδος επιδότησης. Δεν λύγει καμία προθεσμία ούτε σήμερα ούτε αύριο ούτε στις 30 του έτσι, μήνα. Έτσι. Ο χρόνος υπάρχει αρκετός και θα συνιστούσα σε όλους, επειδή ήδη από χθες, ας πούμε, όσοι επέλεξαν να λάβουν την ψηφιακή κάρτα, αυτό μπορούσε να γίνει μόνο σε 2 τράπεζες. Σήμερα φαντάζομαι έχει εμπλουτιστεί το σύστημα και με τις υπόλοιπες, αν όχι με όλες, με τις περισσότερες τράπεζες. Ήταν πρώτη μέρα λειτουργίας, εν πάση περιπτώσει, χθες. Καλό θα είναι σε αυτές τις πλατφόρμες, ιδιαίτερα στις πλατφόρμες που δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία, όλοι οι πολίτες, όσο αγωνία ή ανάγκη έχουν, να μην μπαίνουν ποτέ την πρώτη μέρα, γιατί συνήθως την πρώτη μέρα υπάρχουν προβλήματα ή ατέλειες του συστήματος που διορθώνονται τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Οι ιδιοκτήτες γιοταχή μοτοσυκλετιστών, ό,τι επιλέγει ο καθένας, εν πάση περιπτώσει και μετακινείται, προκειμένου
να επιδοτηθεί για το συγκεκριμένο το τρίμηνο που έχουμε πει. Για τους ιδιοκτήτες ταξί, ένα 200, ναι. Ήταν 200 ευρώ η επιδότηση. Ωραία. Και την ίδια στιγμή, μισό λεπτό τώρα, αυτό που ήθελα να πω και πριν, να δούμε πως ξέρετε εσείς κάτι παραπάνω. Βλέπω ότι υπάρχει μία επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Κουλοχέρη, από την Ιεράπετρα και από τους αγρότες, οι οποίοι από τον Αγροτικό Σύλλογο της Ιεράπετρας, που ζητά εξηγήσεις για την εξαίρεση των αγροτών από την επιδότηση των καυσίμων. Όπως αναφέρεται στο κείμενο της επιστολής, αναφορικά με την επιδότηση καυσίμων, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα, λένε, για τις λεπτομέρειες που καθιστούν τους αγρότες ως μη δικαιούχους του μέτρου και συγκεκριμένα για το καύσιμο κίνησης πετρέλαιο. Να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα δικαίωμα επιδότησης έχουν μόνο οι κάτοχοι οχημάτων γιόταχη με καύσιμο κίνησης βενζίνη. Να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αιτία για την παραπάνω κατάσταση είναι ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης έχει χορηγηθεί ήδη στα πρατήρια καυσίμων, κάτι που κατηγορηματικά σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν ισχύει στην πράξη. Δεύτερον, δικαίωμα επιδότηση έχουν μόνο τα γιόταχή και όχι τα επαγγελματικά οχήματα, δηλαδή αγροτικά. Παρακαλούμε, επιβεβαιώστε μας ή διαψεύστε μας τα παραπάνω, ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν τι ακριβώς, γιατί δεν δύναται να συμπεριληφθούν στους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες που δικαιούνται αυτό το μέτρο. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση και επαναλαμβάνω ότι είναι η επιστολή που έστειλε στο Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής τον κύριο Κουλοχέρη, ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας. Ξέρετε κάτι παραπάνω? Θα θυμάστε και στην πρώτη παρουσίαση του μέτρου είχαμε μιλήσει μαζί στο ραδιόφωνο και είχα κάνει αναφορά ότι η επιδότηση θα ισχύει για γιόταχη μόνο αυτοκίνητα. Προφανώς δεν αξιολογήθηκε από κανένα η αρχική ανακοίνωση του μέτρου. Ναι, όντως αφορά γιόταχη και όχι αυτοκίνητα επαγγελματικά. Τα αγροτικά οχήματα θεωρούνται επαγγελματικά οχήματα. Και γι' αυτό έχουν κάποιες επιδοτήσεις. Δεν μου λέτε αφορά. Ναι, μου βάζετε τώρα μια ιδέα. Αφορά και τα αγροτικά αυτοκίνητα ετεροεπαγγελματιών που δεν θα έχουν επιδότηση ή αυτοί μπορούν να πάρουν επιδότηση? Οποιοδήποτε έχει ταξινομήσει το όχημά του ως επαγγελματικό, όχι μόνο οι αγρότες που τα αυτοκίνητά τους έχουν ταξινομηθεί ως αγροτικά, αλλά και επαγγελματίες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που θα έχουν ταξινομήσει ως επαγγελματικά τα γιόταχη οχήματά τους. Αυτή η κατηγορία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με την απόφαση που έχει εκδοθεί, είναι εκτός. Αφορά αποκλειστικά και μόνο γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα. Έρε γλέντια. Αυτό το είχα αναφέρει την πρώτη φορά. Προφανώς και εγώ δεν το τόνισα πόσο ερμηνευόταν. Είχα και μια ελπίδα ότι θα καταλάβαινα λάθος, αλλά φαίνεται ότι καλά κατάλαβα από την αρχή. Τα επαγγελματικά οχήματα είναι εκτός επιδότησης αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ζήτημα καυσίμου, είναι ζήτημα χρήσης του οχήματος. Μάλιστα. Και εδώ δημιουργούνται εκείνα τα ευτράπελα και οι αδικίες που λένε και οι περισσότεροι επαγγελματίες. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχει να κάνει με την πλατφόρμα και την επιδότηση των καυσίμων. Βλέπω κάποιες ειδήσεις που λένε, να σας ρωτήσω, εκμεταλλευόμενη την ευκαιρία που σας αποσυνομιλούμε, ότι ξέρετε ξεκινάει ξεκινούν, δεν ξέρω αν μπορώ να πω τη λέξη, η αποστολή για να γνωρίζει κάποιος τι θα γίνει με τον έμφυα ή αν μπορώ εγώ να μπω μέσα στην ειδική πλατφόρμα για να βρω τι έμφυα θα πληρώσω. Είναι αλήθεια αυτό? Έχουν ξεκαθαριστεί πράγματα? Η ανάρτηση των καθαριστικών του φετινού έμφυα θα ολοκληρωθεί με βάση τις δηλώσεις του Υπουργείου Οικονομικών έως και το τέλος του μήνα, έως 30 Τετάρτου. Θα μπορούμε στους ατομικούς μας λογαριασμούς, μπαίνοντας μέσα, να κατεβάσουμε το καθαριστικό του έμφυα και τις αντίστοιχες δόσεις που πρέπει να πληρώσουμε. Γίνεται ήδη, είναι σε οργασμό εργασίας, να το πω έτσι, αν με επιτρέπετε η έκφραση, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να εκδοθούν τα φετινά καθαριστικά, που να θυμίσουμε εδώ
θα διαφοροποιούνται αρκετά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυτό για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί άλλαξαν οι αντικειμενικές αξίες σε όλη τη χώρα, ενώ εντάχθηκαν περιοχές που ήταν εκτός αντικειμενικών αξιών. Επίσης άλλαξαν οι συντελεστές φορολόγησης σε όλα τα ακίνητα, με αποτέλεσμα ο φετινός ένφια να περιμένουμε ότι θα είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, όλες οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα είναι μειωμένος σε μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών. Εξαίρεση αποτελούν περιοχές, κυρίως τουριστικές, που εντάχθηκαν σε αντικειμενικές τιμές για πρώτη φορά από φέτος. Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου να μην υπάρξει τεράστια διαφορά, έχει προβλεφθεί ένας κόφτης, ώστε να είναι αυξημένα τα καθαριστικά, αλλά όχι στο βαθμό που αναμέναμε αρχικά με την ανακοίνωση των αντικειμενικών αξιών. Πάντως, όπως λέει ο λαός, απρίλης Μάης κοντά το θέρος, τις επόμενες ημέρες μέχρι τέλος του μήνα, εγώ θα βάλω και μια-δύο μέρες μέχρι την Πρωτομαγιά θα έχουν αναρτηθεί. Εντάξει, δεν το γλιτώνουμε, απλά να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μας περιμένει ούτως ή άλλως και γι' αυτό έκανα την αναφορά αυτή. Και να πούμε ότι φέτος ναι. Έχουμε μια ιδιομορφία, όχι άλλη μια διαφοροποίηση, ο ένφια θα πληρωθεί σε 10 δόσεις, αρχή γενομένη από την 31/5. Με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας δόσης. Εγώ έχω χάσει τον μπούσουλα στο τι πρέπει να πληρώνω και το τι δεν πρέπει να πληρώνω, αλλά κυρίως το τι πρέπει να πληρώνω, γιατί μόνο υποχρεώσεις έχω έναντι αυτής της πολιτείας και έχουν γίνει πάρα πολλές, κύριε Χριστοφοράκη, και το ξέρετε. Κοιτάξτε, με το πέρας, με το μετά το επίδομα, την ειδική επιδότηση καυσίμων που δίνεται, ξεκινάει η περίοδος των πληρωμών πλέον για τους πολίτες. Γιατί αμέσως μετά. Μα πάντα πληρώνουμε, κύριε Χριστοφοράκη. Τι θα πει η περίοδος των πληρωμών? Είναι περισσότερα αυτά που πληρώνουμε από αυτά τα οποία παίρνουμε. Θα μας δώσουν δηλαδή ένα επίδομα και το επίδομα μπορεί να είναι στα 50 ευρώ ή στα 35 ευρώ και μετά κάθομαι εγώ και αναπαύομαι και λέω κοίτα τι ωραία που είναι αυτή η πολιτεία, εμένα μου δίνει κλπ. Ή μου δίνει 50 ευρώ σε ένα μισθό ακαθάριστα και εγώ πρέπει από την άλλη να χαίρομαι όταν οι υποχρεώσεις μου είναι πολλαπλάσιες. Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω είναι. Τα λέω της πεθεράς για να τα ακούει νύφη, το ξέρετε. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ξεκινάμε με 31/5 την πρώτη δόση του ένφια. Έρχεται η περίοδος. Είμαστε σε περίοδος δηλώσεων φόρου εισοδήματος, οπότε από 31/7 ξεκινάμε σε μηνιαίες πλέον δόσεις για πρώτη φορά. Ναι. Αναμένουμε, περιμένετε, δεν τελείωσε. Αναμένουμε 31/5, εάν δεν υπάρξει κάτι νεότερο, να ξεκινήσει η αποπληρωμή της επιτρεπτέας προκαταβολής που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις. Οπότε θα είναι μια θερμή περίοδος πληρωμών το φετινό έτος και σε αυτό τώρα αν έχουμε να προσθέσουμε τις έντονες πληθωριστικές τάσεις που υπάρχουν στην αγορά, την ενεργειακή κρίση με τις αυξήσεις τις διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί δεν έχουμε να πληρώνουμε. Σας παραπέμπω και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη σήμερα. Χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Δεν τα λέω εγώ βέβαια, τα λέει και ο Μανιάτης από το Προεδρείο της Γενόπ ΔΕΗ, που λέει ότι μόνο στην Αττική 500 εντολές διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε καθημερινή βάση. Και μην νομίζετε ότι είναι εκτός κάδρου η Κρήτη, και αυτή μέσα είναι. Αυτό τώρα, όσο με επιτρέπετε, θεωρώ ότι πρέπει να το δουν κεντρικά στο κυβερνητικό επίπεδο και να αποφευθεί. Όχι, είναι σε αυτό που λέμε το τι έχω να πληρώνω και το τι δεν έχω να πληρώνω, σε αυτή τη λογική. Αλλά ακόμα και αν έρθουμε σε μια ρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, των οφειλών στις εταιρείες ενέργειας, γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Είναι πολύ παρόχη, ναι. Σε όλους τους παρόχους ενέργειας, δεν πάβει να είναι ποσά που πρέπει να πληρωθούν και θα πληρωθούν τελικά από τους. Γι' αυτό μιλάω για τις αυξημένες υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτά τα οποία δίνει η πολιτεία με τις φορολογικές δηλώσεις. Τι έγινε? Βέβαια έχουμε καιρό, γιατί νομίζω ότι λήγει η προθεσμία 30 Ιουνίου, αλλά υπάρχει μια κινητικότητα? Δεν υπάρχει ακόμα κινητικότητα. Η κινητικότητα στις φορολογικές δηλώσεις θα ξεκινήσει, έχω τη βεβαιότητα, μετά τις 3 Μαΐου. Γιατί κάπου έβλεπα για 6,4 εκατομμύρια. 6,4 εκατομμύρια είναι οι φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται μέσω όρο κάθε χρόνο. Οι φορολογικές δηλώσεις που μπορούν να υποβληθούν τώρα με μια σχετική ασφάλεια είναι κυρίως μισθωτών με βεβαιότητα του ιδιωτικού τομέα
με ερωτηματικά του δημοσίου τομέα και συνταξιούχων πάλι με ερωτηματικό, γιατί μας έχουν, ο δημόσιος τομέας μας έχει συνηθίσει όλα τα χρόνια να τροποποιεί τις βεβαιώσεις αποδοχών εργαζομένων και μισθωτών κατά τη διάρκεια της υποβολής των δηλώσεων. Οπότε δεν λαμβάνουμε ποτέ υπόψη μας την αρχική βεβαίωση, τουλάχιστον την ψάχνουμε περισσότερο. Αναμένεται ακόμα ανεβαίνουν στοιχεία από διάφορα επιδόματα που έχουν λάβει οι Έλληνες πολίτες κατά την περίοδο της πανδημίας, είτε από τον ΟΠΕΚΑ, είτε από τον ΟΑΕΔ, είτε από τον ΕΣΚΑ. Δεν έχουν ανέβει στο σύνολό τους, ανεβαίνουν καθημερινά. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να θυμάται κάθε πολίτης μικροεπιδόματα που όμως μπορεί να του δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον για να αναγκαστεί σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων. Άρα λοιπόν, εκεί στις αρχές Μαΐου θεωρούμε ότι το σύστημα θα είναι έτοιμο να δεχτεί τέτοιες δηλώσεις. Εδώ να τονίσω το εξής πράγμα, ότι φέτος οι φορολογικές δηλώσεις για να υποβληθούν εδώ να κάνω μια αναφορά στο αίτημα που στείλαμε ως Ομοσπονδία Φοροτεχνικών τόσο στο διοικητή της ΑΔΕ όσο και στον αρμόδιο υπουργό για αποσύνδεση της επικαιροποίησης των στοιχείων των φορολογουμένων. Πάντως σε κάθε περίπτωση να γνωρίζουν πολίτες ότι για να υποβληθεί η φορολογική τους δήλωση θα πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων τόσο του υπόχρεου όσο και της συζύγου. Το τονίζω αυτό και θα καταλάβετε γιατί. Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να δηλωθεί το email και το κινητό τηλέφωνο του υπόχρεου και της συζύγου. Και μάλιστα όχι απλά να δηλωθεί, αλλά να λάβει και ένα ειδικό κωδικό, ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτή η δήλωση που έχει κάνει, όσο και του βοηθού. Ο βοηθός μπορεί να είναι ο λογιστής, ο δικηγόρος, κάποιος σύμβουλος ή κάποιο οικείο πρόσωπο για ανθρώπους που χρήζουν βοήθεια σε ό,τι έχει να κάνει με τη συναλλαγή τους με την ΑΔΕ. Η δήλωση τόσο του βοηθού όσο και των επικαιροποίησης στοιχείων είναι υποχρεωτική για να ανοίξει το έντυπο ε1. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί μην το προσπερνάμε. Θα είναι ένα από τα δύο μεγάλα προβλήματα των φορολογικών δηλώσεων. Ότι οι περίλικες, φορολογούμενοι οι οποίοι θα πρέπει και να κάνουν τη δήλωσή τους να δηλωθεί ένα email και ένα email βοηθού. Αντίστοιχα, σύζυγοι υπερηλίκων θα πρέπει να κάνουν επικαιροποίηση δηλώνοντας email, κινητό τηλέφωνο και email βοηθού. Σε πάμπολες περιπτώσεις, αν η σύζυγος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία για να πρέπει να εκτυπωθεί έμφυα χωριστά για αυτήν, δεν έχει κωδικούς τάξης, δεν χρειάζεται ποτέ να βγάλει. Φανταστείτε λοιπόν μια διαδικασία ότι θα πρέπει να πάει στη ΔΟΗ να βγάλει κωδικούς τάξης. Μα μη μου πείτε άλλα, γιατί δεν αντέχω πια. Δεν αντέχω πια με όλα αυτά. Φανταστείτε ότι αυτά θα τα λέω εγώ από τώρα και ζητάμε από σύνδεση, γιατί θα φτάσουμε Ιούνιο και θα φωνάζουμε οι φοροτεχνικοί ότι δεν φεύγουν οι δηλώσεις γιατί έχουμε αυτό το πρόβλημα. Και για άλλη μια φορά θα μας λένε ζητάτε παράταση. Καμία παράταση δεν ζητάμε. Να λήξουν οι δηλώσεις 36 ή 15 εβδομάδων ή όποτε αποφασίσει το Υπουργείο, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Και οι πολίτες να απευθυνθούν εκεί που πρέπει για να λυθεί το πρόβλημα τελικά. Μάλιστα. Εντάξει. Μου κάνει την καρδιά υπερβόλη. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να είστε καλά.